είναι η πραγματικότητα αυτή, ότι υπάρχει αναβρασμός στον κόσμο, υπάρχει και απογοήτευση, υπάρχει και αισιοδοξία, αλλά αυτή η αισιοδοξία είναι περισσότερο ότι θα βγούμε να το παλέψουμε και ό,τι βγάλει. Έντονος αναβρασμός επικρατεί στους συνταξιούχους που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες και απροσπέλαστα εμπόδια. Δηλώνουν πως ο μόνος δρόμος είναι αυτός του αγώνα και της διεκδίκησης, μιας και δεν πρόκειται να τους χαριστεί τίποτα. Οι ενδείξεις σήμερα, με βάση αυτά που έχει πει και ο Πρωθυπουργός αλλά και άλλοι υπουργοί που είναι υπεύθυνοι, ότι στους συνταξιούχους θα δοθούν συντάξεις, αύξηση 3% και κάτι. Η ακρίβεια όμως, δυστυχώς για μας βέβαια, για τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα για τους χάμηλους συνταξιούχους, είναι ακόμα πιο τραγικά τα πράγματα. Εδώ ο πληθωρισμός πάει με 20%. Και μιλάμε τώρα, το 20% είναι από πέρυσι και φέτος. Αν βάλουμε όλα μαζί, περνάμε και τα 30 και τα λοιπά. Συνεπώς, δεν έχουμε και άλλη επιλογή να πάμε στα σωματεία μας και αν είμαστε άγραφοι να γραφτούμε. Υπάρχει στο νομό Κορυθίας σε μας ο Σύλλογος Συνταξιούχων ή ΚΑΕΦΚΑ, ο οποίος θα κάνει συγκέντρωση στις 14 του μήνα στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου και εδώ στο Λουτράκι που είμαστε εμείς και είμαι και εγώ συνταξιούχος δηλαδή, θα κάνουμε συγκέντρωση στη βιβλιοθήκη του Δήμου τη Δευτέρα στις 5.30 ώρα. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους του Λουτρακίου, Περαχώρας και γενικά και Αθηναίοι να είναι, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Ο συνταξιούχος δεν πάει να είναι συνταξιούχος, γιατί εδώ έχουμε και συνταξιούχους αρκετούς, οι οποίοι παράτησαν τα σπίτια τους στην Αθήνα στα παιδιά τους και έρχονται και κατοικούν εδώ σε κάποιο εξοχικό που άλλοτε, άλλο είναι καλής ποιότητας και άλλο δεν είναι, αλλά δεν έχει και που άλλου να πάει. Άρα έχουμε και τέτοιους συνταξιούχους. Λοιπόν, εμείς πρέπει να παλέψουμε όχι μόνο για ουσιαστικές αυξήσεις, αλλά να μην ξεχνάμε τα χρωστούμενα, να μην ξεχνάμε τις περικοπές και να μην ξεχνάμε όλους αυτούς τους νόμους, τους αντιασφαλιστικούς, που έχουν καταντήσει τις συντάξεις να είναι πείνας. Με αυτή τη λογική και εμείς τους λέμε ότι ελάτε εσείς να ζήσετε με 600 και 700 και 800 ευρώ, κύριοι, όχι της κυβέρνησης μόνο, αλλά και όσους συμμετείχαν και άλλες κυβερνήσεις συμμετείχαν σε αυτό το πλιάτσικο που μας έφτασαν ως εδώ. Λοιπόν, ζητάμε και αυξήσεις στις συντάξεις ουσιαστικές, ζητάμε να πάρουμε πίσω ό,τι μπορούμε περισσότερο από αυτά που μας έκοψαν, ζητάμε τα δώρα μας του Χριστουγέννων και του Πάσχα και ακόμα να πω και κάτι, για μας τους συνταξιούχους δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα, έτσι λογικός λέω, να πηγαίνουμε κι εμείς 10 μέρες το χρόνο το καλοκαίρι κάπου. Διακοπές, οι διακοπές δεν μπορεί να είναι μόνο για αυτούς που έχουν. Υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν να κάνουν διακοπές. Λοιπόν, τη Δευτέρα στο Λουτράκι στις 5.30 στη βιβλιοθήκη και την Τετάρτη στην Κόρινθο στο εργατικό κέντρο. Δεν θυμάμαι την ώρα τώρα εκεί πέρα που είναι. Πιστεύω οι συνάδελφοι εκεί, γιατί εδώ είμαστε η Επιτροπή Λουτρακίου, η Επιτροπή Κορίνθου, δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα έχει βάλει. Αλλά να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί και βέβαια υπάρχει και η μεγάλη συγκέντρωση στις 24 του μήνα στην Αθήνα που θα έρθει όλη η Ελλάδα, που θα έρθει όλοι, πώς να το πω τώρα, όλοι οι άνθρωποι
που παλεύουνε, γιατί το ζήτημα είναι δεν θα μας χαρίσουν ποτέ τίποτα αυτοί. Εμείς με την πάλη μας θα πάρουμε ό,τι πάρουμε.